για την αντιστία στον εαυτό μας και την πεποίθηση και το θάρρος στο Θεό. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Επειδή όλη η δύναμη με την οποία νικιούνται οι εχθροί μας γεννιέται από την αντιστία στον εαυτό μας και από την ελπίδα στο Θεό, είναι ανάγκη να φροντίσεις εκ των προτέρων, αδελφέ μου, να μάθεις σχετικά για να αποκτήσεις τη δύναμη αυτή με τη βοήθεια του Θεού. Να ξέρεις λοιπόν με βεβαιότητα πως ούτε όλα τα προτερήματα, είτε φυσικά είναι, είτε αποκτημένα, ούτε όλα τα χαρίσματα που δίνονται δωρεάν από το Θεό, ούτε η γνώση όλης της Αγίας Γραφής, ούτε το ότι υπηρετήσαμε πολλά χρόνια τον Θεό και συνηθίσαμε στο να τον υπηρετούμε, δεν θα μας κάνουν να εκπληρώσουμε το θείο του θέλημα, εάν και σε κάθε θεάρεστο καλό που πρέπει να κάνουμε και σε κάθε κίνδυνο που πρέπει να αποφύγουμε και σε κάθε σταυρό που πρέπει να σηκώσουμε κατά το θέλημά του, δεν ανυψώσει την καρδιά μας μια ξεχωριστή βοήθεια του Θεού και δεν μας δυναμώσει για να τα εκτελέσουμε. Όπως είπε ο Κύριος, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Επομένως εμείς οφείλουμε σε όλη μας τη ζωή και σε όλες τις ημέρες και ώρες και στιγμές να έχουμε αυτή την αποφασιστική γνώμη ότι με κανέναν τρόπο και με κανέναν λογισμό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εμπιστευτούμε και να ελπίσουμε στον εαυτό μας. Για την ελπίδα στο Θεό, κοντά σε εκείνα που είπα στο τρίτο κεφάλαιο, γνώριζε επιπλέον ότι τίποτα δεν είναι πιο εύκολο στο Θεό όσο το να νικήσεις τους εχθρούς σου. Τόσο τους λίγους όσο και τους πολλούς. Τόσο τους παλιούς και ανδρείους όσο και τους νέους και αδύνατους. Ας είναι λοιπόν μια ψυχή φορτωμένη με αιματίες. Ας έχει όλα τα ερατώματα του κόσμου. Ας είναι μολυσμένη όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ας δοκίμασε όσο θέλησε και όσο μπόρεσε να μεταχειριστεί κάθε μέσο και αγώνα για να αφήσει την αμαρτία και να κάνει το καλό και δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα μικρό μερίδιο καλού, αλλά αντίθετα περνάει ακόμη πιο βαριά στο κακό. Παρ' όλα αυτά η ψυχή αυτή δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να ελπίζει στο Θεό, ούτε πρέπει να αφήσει ποτέ τα όπλα και τους αγώνες τους πνευματικούς, αλλά πρέπει να πολεμά πάντοτε αδριωμένα. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο δεν χάνει εκείνος που δεν θα πάψει ποτέ να πολεμά και να ελπίζει στο Θεό, το οποίο η βοήθεια δεν λείπει ποτέ από τους πολεμιστές του, εάν και μερικές φορές παραχωρεί να μείνουν πληγωμένοι. Ας πολεμά λοιπόν ο καθένας, διότι σε αυτόν τον πόλεμο στηρίζεται το παν και το ιατρικό είναι έτοιμο και δραστικό για να δοθεί στους πολεμιστές που ζητούν τον Θεό με τη βοήθειά του, με σταθερή ελπίδα. Διότι σε καιρό που αυτοί δεν το ελπίζουν, θα αφανιστούν οι εχθροί τους, όπως λέει η Αγία Γραφή. Έχασε την πολεμική του δύναμη ο μαχητής της Βαβυλώνας. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, ένα άλλο κομμάτι του Αγίου Νικόδημου, του Αγιορείτη. Η ελπίδα και η πεποίθηση στο Θεό. Αν και στον αόρατο πόλεμο είναι πολύ αναγκαίο το να μην έχουμε θάρρος στον εαυτό μας, παρόλα αυτά, αν απελπιστούμε μόνο, δηλαδή αν αποβάλλουμε μόνο κάθε θάρρος στον εαυτό μας, είναι βέβαιο ότι ή θα τραπούμε σε φυγή ή θα νικηθούμε και θα κυριευτούμε από τους εχθρούς. Γι' αυτό κοντά στην ολοκληρωτική απάντηση του εαυτού μας χρειάζεται ακόμη και η απόλυτη ελπίδα και πεποίθηση στον Θεό. Να ελπίζουμε δηλαδή από αυτόν μόνο κάθε καλό και κάθε βοήθεια και νίκη. Όπως δηλαδή από τον εαυτό μας που είμαστε το μηδέν. Τίποτα άλλο δεν περιμένουμε παρά γκρεμίσματα και πτώσεις για τα οποία και πρέπει να απελπιστούμε από τον εαυτό μας εντελώς. Έτσι και θα απολαύσουμε οπωσδήποτε από τον Θεό κάθε νίκη. Αμέσως μόλις οπλίσουμε την καρδιά μας με μια ζωντανή ελπίδα σε αυτόν ότι θα λάβουμε τη βοήθειά του σύμφωνα με τον ψαλμικό. Σε αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Σε αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Ψαλμός 27:9. Αυτή την ελπίδα μαζί και βοήθεια μπορούμε να πετύχουμε για τέσσερις λόγους. Πρώτον, γιατί τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος με το να είναι παντοδύναμος ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει και επομένως μπορεί να βοηθήσει και εμάς. Γιατί τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος με το να είναι άπειρα σοφός, γνωρίζει τα πάντα, με άκρα τελειότητα και επομένως γνωρίζει όλο εκείνο που ταιριάζει στη σωτηρία μας.
Τρίτον, γιατί ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος με το να είναι άπειρα αγαθός, με μια ανέκφραστη αγάπη και θέληση, είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγμή όλη τη βοήθεια που μας χρειάζεται για την πνευματική και ολοκληρωτική νίκη του εαυτού μας. Αμέσως, μόλις φέρουμε στην αγκαλιά του, με βέβαιη ελπίδα. Και πώς είναι δυνατόν ο καλός εκείνος ποιμένας μας, που έτρεχε 33 χρόνια να ζητώντας το χαμένο πρόβατο, με τόσο δυνατές φωνές, που βράχνιασε ο λάριγκά σου, που περπάτησε δρόμο τόσο κουκιαστικό και με αγκάθια που έχισε όλο το αίμα και έδωσε τη ζωή του. Πώς είναι δυνατόν, λέω, τώρα που αυτό το πρόβατο ακολουθεί πίσω του και με επιθυμία φωνάζει και τον παρακαλεί να μην γυρίσει σε αυτό τα μάτια του. Πώς μπορεί να μην το ακούσει και να μην το βάλει στους θείους του ώμους, κάνοντας γιορτή με όλους τους αγγέλους του ουρανού. Και αν ο Θεός μας δεν πάβει να γυρεύει με κάθε με μεγάλη επιμένεια και αγάπη να βρει όποια όμοια με τη δραχμή της ευαγγελικής παραβολής τον τυφλό και κουφό αμαρτωλό, πώς γίνεται τώρα να εγκαταλείψει αυτόν που σαν χαμένο πρόβατο φωνάζει και καλεί τον δικό του ποιμένα. Και ποιος θα πιστέψει ποτέ ότι ο Θεός που χτυπάει πάντα την καρδιά του ανθρώπου, επιθυμώντας να μπει μέσα και να δειπνήσει σύμφωνα με την Ιερή Αποκάλυψη, δίνοντας σε αυτόν τα χαρίσματά του, ότι όταν του ανοίγει την καρδιά ο άνθρωπος και τον προσκαλεί, αυτός θα κάνει θεληματικά τον κουπό και δεν θα θέλει να μπει. Ο δέλτα τρόπος για να αποκτήσει κάποιος αυτή την ελπίδα στο Θεό με τη βοήθεια, και τη βοήθεια είναι το να ανατρέξει με τη σκέψη του στην αλήθεια των θείων γραφών, οι οποίες σε πολλά μέρη μας αποδεικνύουν φανερά ότι δεν έμεινε ποτέ ντροπιασμένος και αβοήθητος όποιος έλπισε στο Θεό. Κοιτάξτε τις αρχαίες γενναίες και στοχαστείτε ποιος εμπιστεύτηκε τον Κύριο και ντροπιάστηκε. Με τα τέσσερα λοιπόν αυτά όπλα οπλίσου, αδελφέ μου, και άρχισε το έργο και πολέμησε για να νικήσεις. Και βέβαια από αυτά θα αποκτήσεις όχι μόνο την τέλεια ελπίδα στον Θεό, αλλά και την τέλεια απελπισία στον εαυτό σου, για την οποία δεν πάβω να σου θυμίζω, διότι έχεις πολύ ανάγκη από τη γνώση της. Διότι στον άνθρωπο είναι τόσο πολύ προσκολλημένη η μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, ότι είναι κάτι και τόσο λεπτή, που σχεδόν πάντοτε ζει κρυφά μέσα στην καρδιά μας. Αν και μας φαίνεται ότι έχουμε απελπισία στον εαυτό μας και ελπίδα στο Θεό. Επομένως, για να αποφεύγεις όσο μπορείς αυτή τη μάταιη ιδέα και για να κάνεις τα έργα σου με απελπισία στον εαυτό σου και ελπίδα στο Θεό, είναι ανάγκη να προπορεύεσαι, να προπορεύεται η σκέψη της αδυναμίας σου πριν από τη σκέψη της παντοδυναμίας του Θεού, και πάλι αυτές οι δύο μαζί να προπορεύονται πριν από κάθε μας πράξη. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Αμήν.